μετά το Πάσχα να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα προκειμένου να σταλούν οι βεβαιώσεις αποδοχών. Όσοι μας ακούν να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν σταλούν οι βεβαιώσεις μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορούν να σταλούν μέχρι 31/12/2018 χωρίς κάποια επίπτωση από τον κώδικα όσον αφορά τα προστήματα και τα σχετικά. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε αναφέρει και εσείς, κυρία Μακρυδάκη, είναι και το κομμάτι των τεκμηρίων, είναι το τεκμαρτό εισόδημα, δεν είναι μόνο το πραγματικό εισόδημα, δυστυχώς. Όπως και τις αποδείξεις, όταν το τεκμαρτό είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, πρέπει στο τεκμαρτό εισόδημα να συγκεντρώνουμε και να βγάζουμε το ποσοστό για να έχουμε την έκπτωση φόρου. Βεβαίως, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση που είναι η εξής. Αν υποθέσουμε ότι το εισόδημά σας είναι τα χρήματα που αμείβεστε από την εργασία σας είναι στις 10.000 ευρώ, αλλά τα τεκμήρια σας είναι στις 15.000 ευρώ, τότε λαμβάνονται υπόψη 15.000. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι τα τεκμήρια υπερβαίνουν το εισόδημα. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να μας εξηγήσετε. Όσοι λοιπόν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν εισοδήματα φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα της φορολογίας, πραγματικά ή τεκμαρτά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι όσοι έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη και το εισόδημά σας που λαμβάνετε είναι πραγματικό ή τεκμαρτό, δηλαδή εάν έχουμε κάποιον νέο ο οποίος είναι 18 ετών και ωστόσο έχει εργαστεί μέσα στο 2017 και έχει πάρει μια αμοιβή της τάξης των 2.000 ευρώ, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση. Mm-hmm. Εάν δεν έχετε λάβει το καθόλου εισόδημα, ούτε τεκμαρτό ούτε πραγματικό, δεν υποχρεούστε να κάνετε φορολογική δήλωση, θεωρήστε ότι είσαστε εξαρτώμενο μέλος. Βεβαίως, μέχρι την ηλικία του 25 ετών μπορείτε να θεωρηθείτε και εξαρτώμενο μέλος και να μπείτε στη διαδικασία να υποβάλλετε δική σας φορολογική δήλωση, εφόσον έχετε εισπράξει κάποιο εισόδημα. Ή μπορεί να μην εργάζομαι, αλλά έχω ένα κίνητο. Αν εισπράττω ενίκιο, πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση. Εάν είμαι ανήλικο κάτω των 18 ετών και έχω ακίνητο, πληρώνω τον ένφια ως ανήλικο. Το ακίνητο αυτό τακτοποιείται στη φορολογική δήλωση του γονέα. Άρα είναι και το δεύτερο αυτό δίχως το οποίο αναφέραμε, το οποίο αν είναι άνω των 18 ετών και βεβαίως έχει κάποιο οποιοδήποτε εισόδημα, πρέπει και αυτός να υποβάλει φορολογική δήλωση. Όπως για παράδειγμα ένας φοιτητής, όπως είπαμε. Όσοι τώρα είναι πάνω από 18 ετών και το εισόδημα που έχουν είναι μόνο από τα τεκμήρια, χρήση σπιτιού, αυτοκινήτου κτλ., μπαίνουμε στη διαδικασία, εφόσον πιάνουν τα τεκμήρια, να πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση. Επίσης, οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών και έχουν οποιοδήποτε εισόδημα, αν δεν έχουν εισόδημα, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, το τονίζουμε πολλές φορές. Αλλά εάν έχετε οποιοδήποτε εισόδημα, πρέπει είστε υποχρεωμένοι να κάνετε φορολογική δήλωση. Πολύ σωστά, κυρία Μίτηλη. Προχωράμε. Και οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτιδεύματος κάποιου επαγγέλματος. Εννοείται ότι εάν, ας πούμε, έχετε κάνει έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας, γιατρός, δικηγόρος, θα μπείτε στη διαδικασία να υποβάλλετε φέτος φορολογική δήλωση για το έτος 2017. Mm-hmm. Αναφερόμαστε, προσοχή, υποβάλλουμε το 2018 σήμερα φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που έχουμε εισπράξει μέσα στο 2017, από 1η-1η του 2017 έως 31/12 του 2017.